Μάλιστα, πάμε τώρα και στη γη να δούμε τι γίνει με τη δίκη της Πισπυρίγκου. Για πες μας. Ναι, Φίλιππε, τελικά από ό,τι φαίνεται δεν θα απολογηθεί η Ρούλα Πισπυρίγκου σήμερα. Όλοι περιμέναμε αυτή την απολογία από το δικαστήριο. Ωστόσο, μετά από την απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας για την αίτηση εξαίρεσης που κατέθεσε ο κύριος Κούγιας για την ανακρίτρια, αναμένουμε να οριστεί νέα δικάσιμος. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό στα γρήγορα? Σημαίνει ότι ο κύριος Κούγιας ζήτησε να μην είναι η ίδια ανακρίτρια η οποία θα πάρει την απολογία της Ρούλας Πισπυρίγκου, αλλά να υπάρξει μια νέα ανακρίτρια. Αυτό θα πάρει χρόνο, όπως καταλαβαίνουμε. Ήταν στην αρχή 45 λεπτά να διαρκέσει. Κράτησε πάνω από 2,5 ώρες η απόφαση του δικαστηρίου, του δικαστικού συμβουλίου, για να είμαστε ακριβείς. Και έτσι αναμένουμε από μέρα σε μέρα να ακούσουμε ποια θα είναι η νέα ημερομηνία απολογίας της Ρούλας Πισπυρίγκου. Πάντως ο Κούγιας συνεχίζει να επιμένει και να λέει ότι η Πισπυρίγκου είναι αθώα. Ναι, λέει 8 ιατροδικαστές κατέθεσαν ότι τα παιδιά δεν δολοφονήθηκαν. Αυτό φωνάζει έξω τα δικαστήρια, ότι 8 ιατροδικαστές λέει κατέθεσαν ότι τα παιδιά δεν δολοφονήθηκαν. Και απειλεί με μηνύσεις φυσικά, οι οποίες λέει θα ξεκινήσουν μάλιστα και από την επόμενη εβδομάδα προς όλους όσους παραποιούν τα στοιχεία κατά τον κύριο Κούγια πάντα. Πάμε τηλεθεάσεις, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί.